1, 2, 3, 4, 5, 6. Είμαι με την Έλενα. Και εγώ με τη Λίλιαν. Περνάμε super, πρώτο βίντεο. Εμείς είμαστε, ναι. Γεια σε όλους, είμαι η Λίλιαν. Και από εδώ είναι η Έλενα Λιλέ. Καλησπέρα και από μένα. Παιδιά, λοιπόν, μετά από 2 χρόνια το πήρα απόφαση να κάνω κανάλι στο YouTube. Και νομίζω ότι η αφορμή ήταν ένας πρωινός καφές. Στο A4Athens. Την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά, βρεθήκαμε μετά από πολύ καιρό. Μιλήσαμε για το καλοκαίρι μας, μιλήσαμε για το πώς περάσαμε και τα λοιπά. Τι προϊόντα χρησιμοποιήσαμε, και πολύ βασικό γιατί. Και καθώς μιλούσαμε για τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε, ήρθε η κουβέντα στο YouTube. Κάτι το οποίο ήθελα και εγώ αρκετό καιρό να κάνω, οπότε το δέσαμε. Και φυσικά θεώρησα ότι δεν υπήρχε καλύτερη ευκαιρία από το να αρχίσουμε το κανάλι μας με ένα collab. Αυτό είναι το καλύτερο ποδαρικό για ένα YouTube channel, γιατί εδώ έχουμε μία παθιασμένη με το ωραίο και το καλό. Το μέτριο δεν μ' αρέσει, ο καφές μου είναι γλυκός, ποτέ μέτριος. Και εδώ έχουμε μία make-up artist αναγνωρισμένη, παθιασμένη με την καλή ζωή. Και τι θα δείξουμε σήμερα? Σήμερα λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, θα δείξουμε. Δεν νομίζω όμως. Νομίζω ότι κορίτσια και αγόρια. Εντάξει. Λες, όχι αγόρια. Θα δείξει, θα μας πούνε τα παιδιά στα σχόλια. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο μακλά που το δείξει. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε 5 must have προϊόντα. 5 δικά σου και 5 δικά μου. 5 δικά. Δεν μπορέσαμε να το περιορίσουμε παραπάνω. 10. Ναι, γιατί παιδιά, εντάξει, δυσκολευτήκαμε. Επειδή είμαι πολύ ευγενική και φιλόξενη και με ξέρετε, όσοι με ξέρετε καλά, με ξέρετε ότι είμαι πολύ ευγενική. Δίνω το πάτημα στην Έλενα. Ξεκινά. Όχι. Εντάξει, λοιπόν, ας ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με ένα προϊόν για τα μαλλιά και ασχολούμαι με το μακιγιάζ. Έχω έτσι μία τρέλα με τα μαλλιά, νομίζω φαίνεται. Αν και σήμερα δεν έχω φαίνεστε καθόλου σήμερα, αλλά επίτηδες το έκανα και να ανοίξω το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι το σπρέι απορτέ από Κεραστάς. Νομίζω ότι έχει βγει πριν 2 χρόνια αυτό το προϊόν, ίσως και νωρίτερα, τόσο πάντα το θυμάμαι. Εγώ το χρησιμοποιώ περίπου 1,5 χρόνο. Ουσιαστικά η Κεραστάς στο συγκεκριμένο το διαφημίζει σαν ένα σπρέι που έχει μέσα θαλασσινό αλάτι και δίνει έτσι λίγο μία υφή στα μαλλιά πιο ανάλαφρη. Σαν beach waves και έτσι. Ναι. Ακριβώς αυτό. Τρομερό. Αλλά τι κάνω, επειδή είμαι και πάρα πολύ τεμπέλη, ειδικά το καλοκαίρι στις διακοπές, μετά το φθινόπωρο, τα μαλλιά έχουν ψαλίδα, έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από τον ήλιο. Εμείς που έχουμε κάνει και λίγο τα καπάζ εδώ κάτω, όσο να είναι το μάκρος, παίζει πάρα πολύ ρόλο. Λούζομαι, βάζω μία πάρα πολύ ωραία μάσκα, βάζω λίγο σιλικόνη, λίγο μαλακτική έτσι στις άκρες και ψεκάζω τα μαλλιά μου με αυτό το σπρέι και τα αφήνω στο μόνο τους και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Είναι καταπληκτικό. Οπότε γιατί να το αποχωριστώ όλο το φθινόπωρο. Καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ, φαίνεται ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Αρχικά θέλω να μυρίσεις λίγο. Ω Θεέ μου, παιδιά, μυρίζει καλοκαίρι. Οπότε γιατί να μην έχω και καλοκαίρι. Συγγνώμη, 2 σε 1, έτσι. Θέλω. Έλενα, στο κλέψα. Έχω άλλα 3 σπίτι, μην αγχώνεσαι. Αχ, είναι τέλειο. Εκπληκτικό. Παιδιά, τι στο κλέψα. Λοιπόν, αυτό δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από τον SSR μου. Είτε είναι φθινόπωρο, είτε Χριστούγεννα, είτε Πάσχα, είτε καλοκαίρι. Αυτό θα είναι εδώ πέρα. Και να το πούμε και λίγο πιο απλά. Ξυπνάς, θες να πας στη δουλειά σου και θες ένα εύκολο και γρήγορο χτένισμα. Δεν θέλεις να βάλεις θερμότητα στα μαλλιά. Βαριέσαι να βάλεις πιστολάκι, βαριέσαι να βάλεις πρέσα, οτιδήποτε. Ναι. Οπότε πατάς 2 ψου και τελείωσε. Στεγνώνε φυσικά. Ξεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Για μας που βαριόμαστε. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα δικό μου αγαπημένο. Γενικά, τον τελευταίο καιρό από τότε που άρχισα τη θεραπεία για την ακμή πριν 6 μήνες, έχω παθιαστεί με τις κρέμες προσώπου. Οπότε ξεκινάω με μία κρέμα, την αγαπημένη μου κρέμα, η οποία είναι της Estée Lauder. Κάτσε γιατί είμαι και λίγο διεθνή, να δω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, είναι της Estée Lauder, είναι η Revitalizing Supreme Light. Παιδιά, είναι μία αντιγυραντική κρέμα. Είναι μία βασική κρέμα, την οποία πρέπει να έχει κάθε γυναίκα, θεωρώ, άνω των 22 χρονών. Αυτή λοιπόν είναι μια πάρα πολύ καλή oil-free, anti-aging cream, η οποία δίνει και φοβερή λάμψη. Δεν έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ. Γενικά, επειδή εγώ συνήθιζα να έχω λιπαρόδερμα και τη φοβήθηκα λίγο, επειδή γενικά τις Estée Lauder είναι αρκετά βαριές και για πιο μεγάλες ηλικίες ίσως. Ναι, τη χρησιμοποιούσα πάντα το βράδυ πριν κοιμηθώ. Έβαζα μία ελάχιστα πιο παχιά στρώση στο δέρμα μου, στο πρόσωπό μου πριν κοιμηθώ, οπότε είχε το εφέ μάσκας. Την άφηνα λοιπόν, κοιμόμουν και ξυπνούσα το πρωί και το δέρμα μου ήταν αγνώριστο, παιδιά. Αγνώριστο. Και στο μέτωπο. Και, φυσικά, και στο μέτωπο εδώ. Και στα μάτια είδα διαφορά, αλλά φυσικά είδα διαφορά και στα κόκκινα στίγματα από την ακμή. Όσο κουλό και αν σου φαίνεται, εξαφανίζει οι κοκκινίλες. Νιώθω σφυγιλότητα, νιώθω μία ενυδάτωση, νιώθω μία φρεσκάδα, γενικά νιώθω κάτι πολύ διαφορετικό που δεν μου το έχει δώσει καμία άλλη κρέμα. Άρα φαντάζομαι θα την αποχωριστείς μέχρι Δεκέμβρη σίγουρα. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσω με μια αγαπημένη κρέμα ματιών. Συνεχίζω εγώ με τις κρέμες, ξέρετε, σας είπα πριν ότι έχω πάθει εθισμό με τις καλές κρέμες. Οπότε φεύγω λοιπόν από τις high-end και πάω στα φαρμακευτικά. Μία αγαπημένη κρέμα ματιών της Φρόικα. Κάτι η οποία... σε διακόπτω, δεν έχω δοκιμάσει. Εδώ με πιάνεις αδιάβαστα, τα άλλα τα έχω δοκιμάσει όλα. Γενικά, αυτό είναι Φρόικα, το μόνο. Η Φρόικα, να ξέρετε, παιδιά, βγάζει εκπληκτικές κρέμες και σέρουμ κατά των πανάδων, κατά των κοιλίδων. Τιμή, γιατί ξέρω ότι είναι αρκετά οικονομικά, ειδικά αν παραγγείλετε από online. Δεν θυμάμαι. Από η φάρμαση το πήρα. Να πούμε ότι πάντα παραγγέλνουμε σε αυτά, ναι, γιατί πολλά κορίτσια δεν το ξέρουν. Ναι, γενικά είναι κάτω των 20 ευρώ της Φρόικα οι κρέμες, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι ακριβές, είναι φαρμακευτικές. Είναι λοιπόν η Ultra Lift, είναι specific για τα μάτια, έχει μέσα, κάνει eye lifting, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας την παιδιά μου, τι έχω πάθει σήμερα, όλα τυφλώνομαι. Παιδιά, λοιπόν, κάνει eye lifting, τι να σας πω τώρα, για μαύρους κύκλους είναι, για σακούλες είναι, για ρητίδες είναι, εντάξει, φυσικά ρητίδες δεν έχουμε σε τα 24, είπαμε μην το... παρακάνω με το θέμα. Να πούμε όμως και τι έχετε, εγώ την βλέπω πρώτη φορά και εντάξει, λίγο είμαι περίεργη. Έχει αλουρονικό οξύ, πολύ βασικό. Έχει αλουρονικό οξύ. Το οποίο γράφει υπέροχα κάτω από το μακιγιάζ, κρατάει το αποτέλεσμα για όλες τις ηλικίες. Παιδιά, να σας πω κάτι. Με έχεις ήδη πείσει, νομίζω ότι θα δοκιμάσω αυτή την κρέμα. Νομίζω οπωσδήποτε και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτή την κρέμα τη βάζω σε συνδυασμό με τις Estée Lauder κάθε βράδυ. Οπότε, από τη μία βάζω την κρέμα προσώπου. Και ενυδατώνουμε. Καταλάβαμε ότι βάζεις κρέμες πάντως, Λίλιαν. Και απ' την άλλη, βάζω αυτήν εδώ τη ματιών, η οποία, παιδιά, μόλις τη φορέσετε, θα νιώσετε ένα πολύ πολύ μικρό σαν tingling. Σαν πολλές κρέμες ματιών. Είναι το ιαλουρονικό οξύ. Είναι το ιαλουρονικό το οποίο απορροφάτε και νιώθετε μία σύσφυξη τρομερή. Τρομερή. Εγώ ξυπνάω το άλλο πρωί και με φράπα. Φράπα. Ναι, η πείρα. Αυτά. Οπότε προχωράμε. Μου έχεις βάλει τα γυαλιά. Μου έχεις βάλει τα γυαλιά γιατί δεν έχω φέρει τίποτα από skin care, πραγματικά τίποτα από πρόσωπο. Αλλά είδα ότι δεν έχεις φέρει εσύ κάτι από σώμα. Σωστό. Δεν θα μπορούσε να λείπει από Fresh Line. Καλά, αγαπώ Fresh Line. Η αλήθεια είναι, ναι, ήθελα να φέρω και το σετάκι του που είχε ένα άρωμα μαζί. Είναι η Φέδρα. Αλλά είπαμε μόνο 5 προϊόντα. Ναι, εντάξει. Με πιέζεις πάρα πολύ, νομίζω. Τι κάνω, ρε παιδιά. Έχω πιέσει πάρα πολύ σε αυτό το βίντεο. Είναι η Φέδρα από Fresh Line, έχει μέσα βιολέτα, λεβάντα και γιασεμί, εκπληκτικό άρωμα, εκπληκτική ενυδάτωση, πάρα πολύ ελαφρύ. Τώρα αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το περάσουμε, θα σας βάλω λίγο. Ναι, βάλω. Γιατί... Τι παρατήρησες, Λίλιαν? Ο Θεέ μου, είναι πάρα πολύ κρεμώδης, αλλά είναι και πολύ ελαφριά. Επίσης, γυαλίζει πάρα πολύ ωραία. Αχ, έχει σήμερα. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την κρέμα. Τρελαίνομαι, τι εννοείς? Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο δυναμένο αυτό. Θέλω να πεθαίνω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, πώς να λαμπυρίζεις. Είναι απίθανο. Δεν χρειάζεσαι highlighter, βάζεις τη Fresh Line τη Φέδρα. Στα πόδια ειδικά, γιατί να πούμε ότι μέχρι τέλος φθινοπόρου θα βάλουμε μία φούστα, δεν θέλουμε ακόμα να βάλουμε καλσόν. Ναι. Μπορεί να φορέσουμε και κάτι έτσι ανοιχτό εδώ στους ώμους που ήταν πολύ μόδα φέτος τα μπλουζάκια. Μπράβο, που έχουν έξω τους ώμους και έχουν μανίκι. Και ενυδατώνει και μυρίζει υπέροχα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία και για τις κρεμούλες για το πρόσωπο, για το σώμα, αλλά έφτασε η ώρα γιατί γι' αυτό με έφερες εδώ και τόση ώρα δεν έχουμε πει τίποτα για make-up. Δεν θα μιλήσουμε για make-up σε αυτό το βίντεο. Με συγχωρείς, άρχισα στα βαριά, αλλά θεώρησα ότι το prep είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για το τέλειο make-up. Γιατί άμα δεν βάζεις σωστή κρέμα, το make-up δεν σου κάτσει. Όχι. Γιατί μην περιμένεις εσύ, κοριτσάκι μου γλυκό, άμα δεν έχεις ενδατωμένο δέρμα να σου κάτσει κατά το make-up. Θα σου σπάσει, θα σου γίνει σαν πως είναι η έρημο Σαχάρα. Ξέρεις, αυτό με τις ρογμές. Λοιπόν, οπότε, ηθικό διδάγμα, κρεμούλες και προχωράμε στο make-up. Σήμερα θα σας δείξω 3 must-haves για αυτό το σενάφορο. Σου έχω μια ερώτηση. Θα δείξω αυτά τα 3, μπορείς να βγεις μόνο έξω? Ναι, μπορείς. Πλέον μπορώ. Και εγώ μπορώ. Πλέον μπορώ. Με λοιπόν, αυτά που έχω πάνω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι μπορώ να βγω. Καλυμμένη. Ναι. Τέλεια, για πάμε. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, όλες οι γνωστές YouTubers το έχουν δείξει, όλες οι make-up gurus, όλες οι beauty gurus και δεν θα είναι άλλο από το anti-age της Maybelline, το concealer. Παιδιά, το έχω λατρέψει. Καταρχήν το έχεις τελειώσει. Παιδιά, όχι. Είναι σε καλό σημείο. Αυτό είναι το δεύτερό μου. Είναι το δεύτερό μου. Το αγόρασα πριν ένα μήνα. Αυτό. Το ανακάλυψα πριν ένα εξάμηνο. Α, αρκετά αργά. Βασικά πριν έρθει στην Ελλάδα. Εγώ το ανακάλυψα αρκετά αργά. Όπως ασχολούμαι και με το μακιάζ. Γιατί... Ναι, το ανακάλυψα πριν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Είχα πάθει σοκ μαζί του γιατί το έβλεπα που το διαφήμιζε η Tati, ο Τζέφρι Σταρ. Είχα πεθάνει. Εκεί tutorials. Και λέω, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει να το έχω. Και οπότε μόλις το έφερε η Maybelline, λέω, Λίλιαν, πρέπει να πας τώρα σε αυτό το center και να πάρεις αυτό εδώ, το μαγικό concealer. Και γιατί είναι μαγικό concealer? Είναι λοιπόν ένα concealer το οποίο εκτός από concealer, που είναι η βασική του δουλειά, έχει μέσα κρέο ματιών αντιγεραντική. Οπότε φοράς τη Φρόικα, φοράς όμως και αυτό και είσαι διπλά ασφαλισμένη στο θέμα anti-aging κτλ. Έχει φοβερή κάλυψη, φανταστείτε ότι εγώ το χρησιμοποιώ και για contouring και για highlighting. Δηλαδή, όταν κάνω όλη τη διαδικασία. Απίστευτο κουτσάκι. Σου λύνει τα χέρια στις διακοπές και στη τσάντα. Ναι, κάνει πολύ ωραία blending. Δεν αφήνει καθόλου γραμμές. Δεν αφήνει καθόλου γραμμές εδώ πέρα όταν περνάει η ώρα. Δηλαδή, είναι ένα πολύ ήσυχο, φρόνιμο concealer. Κάθεται στη θέση του και δεν φεύγει ποτέ. Ελαφρύ. Και φυσικά, όπως είπαμε, έχει μέσα και την κρέμα ματιών η οποία το καθιστά super. Και είναι και πολύ οικονομικό. 10 ευρώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Συνεχίζω ότι δεν κρατιέμαι. Δεν κρατιέμαι καθόλου. Δεν μπορούσε να λείπει η MAC. Με ρωτάνε όλα τα κορίτσια, γενικώς πελάτσες, φίλες, μαζί το έχουν συζητήσει πολλές φορές. Αν θα μπορούσα να διαλέξω μόνο ένα προϊόν μακιγιάζ, τι θα ήτανε? Ένα κραγιόν. Θεωρώ ότι ένα κραγιόν είναι αρκετό. Με γυαλιά ηλίου, χωρίς μάσκαρα, χωρίς make-up. Ένα κραγιόν από μόνο του κάνει όλη τη δουλειά. Μη σας το κρύβω όμως. Αγαπημένο ρουμπιγού από MAC. Εντάξει, νομίζω φαίνεται ότι το έχω τελειώσει ήδη, έτσι. Ναι, είσαι λίγο χαφουέ. Είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο. Από τότε που είχα ανακαλύψει αυτό το κρέμα, νομίζω δεν ξαναβάλει άλλο κόκκινο. Ίσως που χάσει και η Estée Lauder ένα παρόμοιο πολύ ωραίο, αλλά τόσο matte όχι. Δεν ξέρω τι κάνει η MAC με τη Retro Matte σειρά που έχει μόνο 9 χρώματα. Δυστυχώς, μόνο 9. Δεν ξέρω τι κάνει με αυτά τα κραγιόν. Το φοράς πρωί και γενικά το pigment της MAC είναι από άλλο κόσμο. Της Retro Matte σειράς. Της Retro Matte, ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι αυτή την απόχρωση δεν την ανταλλάσσουμε τίποτα. Θα τα έχει να δείξουμε λίγο. Ξέρουν όλες. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται. Χρειάζεται κάθε γυναίκα. Είναι το βασικό κόστος. Τι έχω παρατηρήσει? Τι ταιριάζει σε ξανθέσεις, σε μελαχρινές, σε κοκκινομάλες. Δεν έχω καταλάβει πώς το έχει κάνει η MAC με αυτή την απόχρωση και ταιριάζει σε όλες. Ξέρεις, μάλλον έχει κάποιον υποτόνο. Μπλε. Έχει μπλε υποτόνους. Ναι. Κάνει τα δόντια απίστευτα λευκά. Τώρα λυπάμαι που δεν το έχω βάλει σήμερα, αλλά όπως είπαμε, εντάξει, λίγο βαφτήκαμε γρήγορα. Ναι, βαφτήκαμε γρήγορα. Δεν πειράζει. Θα πει σε ένα βίντεο σίγουρα αυτό. Το έχω βάλει και στη Λίλιαν μου. Το ισχύει, παιδιά. Νομίζω να κάνουμε ένα βίντεο στο μακιγιάρο. Νομίζω ναι. Το δείξουμε πάνω σου. Λοιπόν. Οπότε σου δίνω πάσα να μου δείξεις κάτι άλλο. Συνεχίζω με MAC. Αυτό περίμενα. Παιδιά, αγαπώ τη MAC. Εντάξει, δεν το συζητώ. Από το γυμνάσιο πάω και αγοράζω MAC σε τρελή, σκυλιές, κραγιόν. Επιβεβαιώνω γιατί έχω δει όλο την SSR της και μου έχει βάλει και εκεί τα γυαλιά. Είναι πάρα πολύ ψαχμένη. Ότι είμαι. Νομίζω ότι αγωνίζεται έναν επαγγελματία make-up artist μετά. Για να χάνομαι εγώ στα δικά σου με SSR, φαντάσου. Ναι. Έχω πάντως με τα καλά καλλιτικά και αυτό φαίνεται, θεωρώ. Σήμερα. Πάρα πολύ. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Επίσης και κυρία make-up artist. Δεν έχω κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. Έχεις κάνει blends και είσαι απίστευτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, τέλεια. Συνεχίζω με MAC. Οι βλεφαρίδες μου γενικά είναι μακριές, είναι μεχές, είναι υγιείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θέλω μία μάσκαρα που να μπορεί να τις υποστηρίζει. Οπότε η μάσκαρα που επέλεξα ήταν αυτή εδώ. Βασικά δεν ξέρω πώς λέγεται, εγώ απλά σας δείχνω το packaging. Να δούμε από κάτω. Για δες. Το packaging είναι αυτό. Όχι, δυστυχώς. Ναι, οπότε θα πάτε στη MAC και θα δείξετε αυτό εδώ. Με τα λευκά γράμματα, γιατί υπάρχει και με μαύρα γράμματα και με πράσινα γράμματα, το οποίο είναι διαφορετικό. Με τα λευκά γράμματα, παιδιά, το κουτσάκι είναι πλαστικό. Έχει πολλά μικρά τριχίδια, ξεχωρίζει κάθε βλεφαρίδα, δεν τις μπλέκει καθόλου. Δίνει πάχος, δίνει μάκρος και τις γυρίζει κιόλας πάρα πολύ ομοιόμορφα. Ωστόσο δεν είναι αδιάβροχη συγκεκριμένα. Δεν είναι, αλλά έχω πάει για μπάνιο πάνω από 15 φορές φορώντας την και δεν έχει κάνει καθόλου fallout. Τίποτα. Είναι εκπληκτική. Και τη φοράς και τώρα. Τη φοράω και τώρα και είναι η δεύτερη μάσκαρα που αγοράζω. Η ίδια δεύτερη μάσκαρα. Άρα είμαι πολύ loyal customer. Με βλέπεις και στη MAC. Οπότε σου δίνω πάσα. Μου δίνει πάσα. Εγώ τελείωσα με τη μάκρα, τύχηκα να μην βάλω άλλο προϊόν. Εντάξει, όχι, νομίζω εντάξει. Έβαλα το αγαπημένο μου. Λες, με ρωτάτε, φίλες, πάρα πολλές. Και δεν είναι δυσκολεύει να βάζω eyeliner. Καλά, γενικά μην με δείτε να βάζω eyeliner. Καταστροφή, δεκαντάνες, παρακμή. Μην με δείτε. Το μάτι το ένα είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι. Λοιπόν, έχεις δοκιμάσει αυτό το eyeliner? Δεν ξέρω πώς λέγεται. Το ανακάλυψα μόλις αυτή την εβδομάδα. Αυτό είναι το αστείο. Και δεν έχω προλάβει καν να το χαρώ, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλο το φθινόπωρο δεν θα φύγει από το νεσεσέρ μου. Είναι από Sephora. Δεν έχει όνομα. Είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Θυμίζει λίγο κραγιόν, λίγο μανόδηγο, να το προσδιορίσω. Τώρα, εσύ νόμιζες ότι είναι κραγιόν. Ναι, πρώτον και δεύτερον δεν ήξερα πώς να το ανοίξω. Τώρα θα σου δείξω εγώ αμέσως, το κρατάω για έκπληξη. Δεν ήθελα να κάψουμε λίγο τα προϊόντα. Σωστά. Το συγκεκριμένο eyeliner το πήρα την πρώτη εβδομάδα του Sephora στα 8 ευρώ. Δηλαδή, 8 ευρώ. Νομίζω άξιζε τη δοκιμή. Τυχαία το πήρα. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Έχω δοκιμάσει από MAC το βαζάκι, το τζελ, το βάζουμε με πινέλο. Έχω προσπαθήσει να δείξω σε κορίτσια να βάζουν eyeliner και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Τι γίνεται λοιπόν αυτό? Ας το καλό. Αν δεν δοκιμάσετε, πλάσιο δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και είναι πάρα πολύ σταθερό στην εφαρμογή του. Ναι, φυσικά γιατί είσαι δαχτυλίδρα. Τώρα θέλω να το δοκιμάσεις κι εσύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται από κάμερα. Καλά, τρομερό. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Εντάξει, ξέρω μάλλον εκεί στα Sephora έχουν πολύ καλό team, αλλά. Έχει καλούς product managers. Α, μίλησε το marketing. Μίλησε το marketing, νομίζω. Θες να κάνεις μια δοκιμή? Ναι, θέλω. Αλλά πώς τώρα? Όχι, τώρα όχι. Θα το αφήσω για μετά. Α, τέλεια. Ναι, θα το αφήσω για μετά. Γιατί παιδιά τώρα θα είχα λίγο slack να κάνω eyeliner γραμμή πρωτοβουλία. Λυπηθείτε με, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο, λυπήσουμε ρε Έλενα. Και έχω παρατηρήσει ότι είναι αρκετά διάφοροι. Αν και δεν το διαφημίζουν για παράδειγμα. Διάβασα και το κομμάτι. Καλή ώρα είναι όπως τη μάτια είμαστε. Ακριβώς. Δεν έχει φύγει ποτέ. Ωραία. Ένα έμεινε. Λοιπόν, θα σας πω το τελευταίο μου προϊόν, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από ένα πινέλο της MAC, παιδιά, είναι το 217. Είναι το κλασικό, βασικό πινέλο που πρέπει να έχει ή μία make-up artist ή μία average κοπέλα στο σπίτι της και στο SSR της. Παιδιά, αυτό το πινέλο είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος στο make-up. Γιατί όμως? Γιατί? Διότι αυτό το πινέλο δεν κάνει μόνο στο blending. Κάνει πολύ καλό για highlighting στη μυτούλα, σε λεπτά σημεία, εδώ πέρα, μέσα στα μάτια, εδώ το φρύδι. Κάνει πολύ ωραίο blending, κάνει και ωραίο setting. Δηλαδή, αν θες να βάλεις shimmer, αν θες να βάλεις strass και τα λοιπά, εδώ πέρα, να σετάρεις, το βάζεις εσωτερική γωνία. Εσωτερική γωνία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γενικώς, είναι ένα από τα βασικά πινέλα. Αν θέλει μια κοπέλα δηλαδή να αρχίσει να χτίζει ένα SSR με πολύ καλά προϊόντα, θεωρώ ότι το πινέλο 217 της MAC είναι το βασικό, είναι ένα essential. Αυτό, ναι. Νομίζω ότι εσύ έκλεισες. Εγώ έκλεισα, για προχώρα. Εγώ έχω αφήσει το μεγάλο χαρτί για το τέλος. Τι θα δείξω, θα έχω κλέψει λίγο εδώ. Γιατί, okay, είναι μία συσκευασία. Είναι αυτή εδώ. Το Λίλιαν. Ω Θεέ μου. Δεν φαίνεται κιόλας τι είναι, γιατί έχει σβηστεί, αλλά ακριβώς αυτό ήθελα να δείξω. Είναι το κομμάτι του. Ναι, πόσο το έχω χρησιμοποιήσει. Καλά μέσα. Τελειώνει. Αυτό το προϊόν είναι μαγικό, Λίλιαν. Είναι από Too Faced. Μυρίζει σοκολάτα. Θέλω λίγο να μυρίσει αρχικά. Παιδιά, σοκολάτα. Το έχω πάνω από 6 μήνες και μυρίζει ακόμα. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε. Αυτό έχει στην Too Faced. Θα ήθελα να μάθω όμως. Πολύ ωραία. Έχει 4 διαφορετικές αποχρώσεις. Δεν θυμάμαι να σας πω τιμή. Πάλι με έκδοση στα Sephora κατά καιρούς, νομίζω μας. Γενικά η Too Faced είναι λίγο τσιμπημένη, αλλά πιστεύω ότι είναι worth the money. Το συγκεκριμένο έχει 4 προϊόντα μέσα. Έχει μία πούδρα η οποία έχει έτσι λίγο κίτρινους σκοτώνους και μπορούμε να φωτίσουμε τα μάτια από κάτω. Έχει 2 αποχρώσεις για κοντούρι. Μπορείς να παίξεις, όσες κοπέλες πειραματίζονται τώρα με τα κοψίματα, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά μακιγιάζ. Τη συγκεκριμένη παλέτα την παίρνω στις διακοπές μαζί, την παίρνω στις βόλτες μου, την παίρνω στις εκδρομές και κάνω και μακιγιάζ ματιών. Τρομερό. Ναι, να μου πεις, γιατί αυτή για το κρίζ εδώ πέρα να κάνεις. Και έχει και ένα φοβερό highlighter το οποίο θέλω πολύ να σας το δείξω, δεν ξέρω πόσο θα γράψει την κάμερα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το χρησιμοποιώ. Ναι. Και σε σκιά. Είναι απίστευτο. Σωστό, μπορείς να το πάρεις και εδώ μέσα και εδώ. Σε highlighter. μαγικό. Τέλειο. Εντάξει, έκλεψα λίγο με αυτό το προϊόν γιατί ήταν 4 μέσα. Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσα να λείπω. Δεν θα σχολιάσω. Από μέσα σε του φθινοπόρου, γιατί. Ναι, σωστό. Πώς θα γίνει. Γιατί θες να πας, ρε παιδί μου, κάπου έτσι για το Thanksgiving ή να πας κάπου για ένα μήνυμα Σαββατοκύριακο. Θεωρώ ότι παίρνει αυτά τα προϊόντα που έδειξε η Έλενα. Άντε και τα δικά μου μαζί σε μία σούμα και κάνει το ιδανικό make-up και δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω σε τίποτα. Με αυτά τα 10 προϊόντα έχουν κλείσει. Δηλαδή, είναι είπατε αρκετά για φθινόπωρο. Ναι, μην είναι και δύσκολο η μετάβαση από το καλοκαίρι που δεν φοράμε τίποτα. Είμαστε χαλαρές. Ναι. Και ξαφνικά το φθινόπωρο αρχίζουμε και βαραίνουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να σας αρέσαμε. Αλλά αν δεν σας αρέσει, άμα δεν πειράζει, μπορείτε να μας το πείτε και αυτό είναι όλα. Να μας το πείτε πώς μπορούμε να διορθωθούμε κτλ. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε σκοπό να το συνεχίσουμε. Με αυτό τελειώνουμε, κάνουμε ένα wrap-up και χαρήκαμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες στο κανάλι μου. Θεωρώ ότι είσαι το τέλειο ποδαρικό. Είσαι μια θετική αύρα, έχεις μια θετική αύρα. Όχι ότι με έχει ανάγκη αυτό το κορίτσι, αλλά ναι, νομίζω περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι και ελπίζουμε να σας αρέσουν. Stay tuned, έρχονται κι άλλα. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια.